το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ο πρόεδρος του κόμματος Θεσμός Σπύρος Αντωνίου και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης παρουσίασαν τα προγραμματά τους και σχολίασαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Ό,τι αφαιρεί δικαιώματα από κάτι αρρωστημένους συνδικαλιστές, από κάποιους της ΕΡΤ που ήταν πάντα κομματόσκυλα, από κάποιους αποσπασμένους που κινδυνεύουν ίσως αν βρεθεί μια τίμια κυβέρνηση να χάσουν τα προνόμια τους. Αυτά εννοεί αυτός τοξικά. Και αυτά πάνε να θεραπεύσουν. Οι δύο μιλητές της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Σπύρος Αντωνίου, πρόεδρος του κόμματος Θεσμός. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα. Συμπορευθήκατε με το Θεσμό στις εκλογές. Πώς το αποφασίσατε αυτό? Ήρθε ο κύριος Αντωνίου, μας μπήκε με καλό πνεύμα και όποιος μπαίνει με καλό πνεύμα στα γραφεία μας, τον δεχόμεθα με αντίστοιχα καλό πνεύμα. Καταλάβατε. Δεδομένου του αποτελέσματος. Είναι διάθεση προσφοράς και εγώ που δω διάθεση προσφοράς, συντάσσομαι. Δεδομένου του καλού αποτελέσματος, πώς βλέπετε να είναι η συνέχεια της Ένωσης Κεντρών? Νικηφόρα. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε στη Βουλή την επόμενη φορά και θα θέλαμε να είναι μαζί μας και ο κύριος Αντωνίου. Και πώς σχολιάζετε το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου? Απογοητευτικό κατά τα άλλα. Γιατί μπήκανε κόμματα φθαρμένα που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα, αλλά τουλάχιστον δοθήκανε φτερά σε εμάς, ώστε την άλλη φορά να γίνει το μεγάλο σάρωμα. Στην κυβέρνηση αλλαγής χιλιετίας, στις αρχές του 2000 δηλαδή, όχι λέγατε και τότε Έλληνες, στο τότε βύθισμα. Μετεκλογικά δεν είσαι πλέον η ελπίδα, αλλά είσαι η πράξη και ο λαός θέλει να κρατήσεις τις δεσμεύσεις σου ολόκληρες. Όταν προεκλογικά τάζεις 750 ευρώ βασικό μισθό, μετεκλογικά δεν μπορείς να το αναιρείς με τα κροκοδιλίων προγραμματικών δηλώσεων, μεταφέροντάς το στο 2016. Γιατί τάζεις το φτωχό 250 άρικο, ενώ ξέρεις ότι το μικρομάγαζο δεν μπορεί να τα δώσει, καθώς είναι έτοιμο και αυτό να κλείσει? Κύριε Αντωνίου. Παρακαλώ. Εσείς με τη σειρά σας, πώς αποφασίσατε να συμπορευτείτε με την Ένωση Κεντρών? Ο κ. Λεβέντης έχει μια ιστορία. Mm-hmm. Έχει ένα ρούς στην πολιτική ζωή. Συνενωθήκαμε. Ήρθε το αποτέλεσμα. Πραγματικά, όπως είπα και στην ομιλία, αν είχαμε μια εβδομάδα ακόμη, 10 μέρες, θα ήμασταν στη Βουλή και τα αξίζει πρώτα απ' όλα ο κ. Λεβέντης και μετά εμείς, γιατί είμαστε νεότεροι. Και θα δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε αυτή τη συνεργασία πολύ μεγαλύτερη και ευελπιστούμε ο ελληνικός λαός να μας δώσει το βήμα να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε αρχικά αντιπολίτευση και γιατί όχι να κάνουμε κυβέρνηση. Γιατί είμαστε διαφορετικότητα, είμαστε άνθρωποι της καθημερινής οικονομίας και. Και όλα μας ανήκουν. Εν όψη των προγραμμάτων που παρουσιάσατε σήμερα, εσείς από την πλευρά σας, πώς βλέπετε το αποτέλεσμα των εκλογών? Ήταν πάρα πολύ καλό για μας το αποτέλεσμα των εκλογών. Φάνηκε άλλωστε αυτό. Τα κόμματα τα οποία απαρτίζουν το ελληνικό κοινοβούλιο σήμερα, όπως είπε και ο πρόεδρος Λεβέντης, το 24% έχει ο ΣΥΡΙΖΑ του ελληνικού λαού, που να είχε και το 51%. Πού να έχει και το 48, πού να έχει και το 52, που είχαν άλλες κυβερνήσεις. Φτιαχτά τα πράγματα, πρέπει να είμαστε νοήμονες, είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, πρέπει να δούμε τη διαφορετικότητα. Τέρμα στα λάθη του παρελθόντος. Τέρμα στα λάθη του παρελθόντος. Από την κοινή παρουσίαση του κόμματος Θεσμός και Ένωση Κεντρών, για το nstv.gr, Ριάλα Χρυσού.